Βλέπουμε την εφαρμογή 5. Στην εφαρμογή 5 έχω μία εκφώνηση που το βασικό πρόβλημα τώρα σε δύσκολες εκφωνήσεις θα είναι να καταλάβουμε τι είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αν είναι συνδυασμός διάταξη-διανομή. Εφόσον κάποιος το αποφασίσει αυτό σωστά, μετά κατά πάσα πιθανότητα αποκλείεται να κάνει λάθος στη γεννήτρια. Εντάξει. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα και στη βασική συνδυαστική και εδώ. Τι είναι το πρόβλημα, συνδυασμός διάταξη-διανομή. Διαβάζουμε. 100 πελάτες ενός ταξιδιωτικού γραφείου που θεωρούνται μη διακεκριμένοι όμοιοι πρόκειται να επιλέξουν προορισμό για τις θερινές τους διακοπές από τρεις διαθέσιμους προορισμούς, έστω α, β, γ. Διατυπώστε γεννήτρια συνάρτηση και επισημάνετε τη δύναμη του Χ, της οποίας ο συντελεστής δίνει τον αριθμό τον τρόπο να γίνει αυτό όταν, πρώτον, δεν υπάρχει περιορισμό στο πλήθος των πελατών που θα επιλέξουν κάθε προορισμό. Τώρα, εδώ πρέπει κάποιος να κάτσει να σκεφτεί και να σκεφτεί ένα τι είναι το πρόβλημα. Διάταξη, συνδυασμός, διανομή. Ωραία. Η λύση του προβλήματος είναι στην πραγματικότητα σαν διανομή και είναι και πολύ λογικό βέβαια αυτό, γιατί στην πραγματικότητα είναι σαν να έχω τρεις υποδοχές, την α, τη β και τη γ, τους προορισμούς, και τα μη ίσον 100 όμοια αντικείμενα έχουν δικαίωμα να πέσουν στις υποδοχές και μάλιστα σε κάθε υποδοχή μπορεί να πέσει από κανένα έως όλα. Έτσι. Άρα το πρόβλημα μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν μια διανομή ομοίων και από τη στιγμή που το κάνουμε διανομή ομοίων θα έχουμε τη γεννήτρια συνάρτηση που τη γράφω για κάθε υποδοχή τον απαριθμητή. Γράφω τον απαριθμητή για την πρώτη υποδοχή, είναι συγκεκριμένα από 0 έως 100. Άρα είναι 1 συν χ, συν χ τετράγωνο, συν κτλ. Κτλ. Έως χ στην 100. Θυμίζω ότι στα προβλήματα διανομής γράφω στον απαριθμητή πόσες φορές έχω δικαίωμα να έχω το συγκεκριμένο αντικείμενο στην υποδοχή. Αυτός είναι ο απαριθμητής για την πρώτη υποδοχή, ομοίως ο απαριθμητής για τη δεύτερη υποδοχή είναι ακριβώς ο ίδιος, γιατί έχει δικαίωμα και η δεύτερη υποδοχή να πάρει από κανένα έως όλα τα αντικείμενα. Συνεπώς τελικά είναι στην τρίτη δύναμη, έχω τρεις υποδοχές. Ο όρος του οποίου αναζητώ του συντελεστή είναι του χ στην 100 στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης, διότι 100 είναι τα αντικείμενα που μοιράζω. Πάμε στο ερώτημα Β που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Εδώ τώρα έχω περιορισμό ο οποίος μου λέει πρέπει στο Α να πάνε τουλάχιστον όσοι πάνε στο Β και στο Β να πάνε τουλάχιστον όσοι πάνε στο Γ. Προσοχή τώρα, το τουλάχιστον σημαίνει ότι καταρχάς το Α σε σχέση με το Β, ευθεία μετάφραση του τουλάχιστον μεγαλύτερο ίσο. Πρέπει αυτοί που θα πάνε στο Α να είναι τουλάχιστον όσοι πάνε στο Β, άρα Α μεγαλύτερο του Β. Και στο Β πρέπει να πάνε τουλάχιστον όσοι πάνε στο Γ, άρα πρέπει Β μεγαλύτερο του Γ. Ζόρι κατά πράγματα τώρα, γιατί εδώ καταλαβαίνω αυτομάτως ότι με εμπλέκει τις επιλογές μεταξύ τους. Συνεπώς αυτό το πρόβλημα πρέπει υποχρεωτικά να λυθεί με τη μεθοδολογία που μάθαμε, δηλαδή να μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα με εξίσωση με περιορισμό ανίσωσης. Άρα, μοντελοποιώ το πρόβλημα. Το να το μοντελοποιήσω δεν είναι πολύ δύσκολο. Θα γράψω α και β και γ ίσον με το 100. Έτσι, δηλαδή αυτοί που θα πάνε στον προορισμό α συν αυτούς που θα πάνε στο β συν αυτούς που θα πάνε στο γ πρέπει να μας κάνει 100. Και έχω τους περιορισμούς ανίσωσης α μεγαλύτερο ίσον του β και β μεγαλύτερο ίσον του γ. Τώρα, προσοχή. Πώς δουλεύουμε εδώ? Προσθέτουμε κάτι στο μικρό, στον περιορισμό της ανίσωσης, για να πάμε στο μεγάλο. Άρα γράφω τον πρώτο περιορισμό ως β συν S1 ίσο με το γ και το δεύτερο περιορισμό ως γ συν S2 ίσο με το β. Στο πρώτο β συν S1 ίσο με το α. Προσθέτω κάτι στο μικρό, προκειμένου να πάω στο μεγάλο. Λοιπόν, προσοχή τώρα εδώ. Έχω αυτήν εδώ την εξίσωση, έχω αυτήν εδώ την εξίσωση και έχω και αυτήν εδώ την εξίσωση. Αυτό που θα κάνω είναι ότι θα ενσωματώσω την πληροφορία των 2 και 3 στο 1 προκειμένου να βγει μια κοινή εξίσωση που ενσωματώνει τα πάντα. Αυτό που θα κάνω τώρα σκόπιμα θα είναι ότι θα κάνω την αντικατάσταση με μια λάθος σειρά. Γιατί τίθεται το ερώτημα στην άσκηση αυτή με ποια σειρά να κάνω τις αντικαταστάσεις. Έχει σημασία? Η απάντηση είναι ότι έχει σημασία, αλλά να δούμε πώς θα διορθώνουμε και δυναμικά το λάθος. Θα κάνω αντικατάσταση στις 3 πρώτα, δηλαδή θα αντικαταστήσω το β με το ίσον του και το ίσον του β είναι το γ συν S2. Άρα έχω εδώ ότι βγαίνει αυτή εδώ η παράσταση, έχουν βγει 2 γ, άρα έχω 2 γ συν α συν S2 ίσον με το 100 και τώρα θα αντικαταστήσω τη σχέση 2, άρα θα αντικαταστήσω το α με το ίσον του, το οποίο είναι β συν S1, άρα 2 γ συν β συν S1 συν S2 ίσον με το 100 και τώρα αφού το έκανα και αυτό θα κάνω λίγο την αφαίρεση της παρένθεσης
Και έχει βγει αυτή εδώ η παράσταση, την οποία είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος τώρα, προσοχή. Αυτό θα πρέπει να κάνει κάποιος όταν λύνει μια τέτοια άσκηση. Θα πάει να δει ότι έκανα εγώ μια δουλίτσα, ενσωμάτωσα τις εξισώσεις πάνω, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι ακόμα έχω το Γ και το Β, τα οποία μπλέκονται ακόμα με περιορισμό ανίσωσης. Το θέμα μας εδώ είναι να οδηγούμαστε με τις αντικαταστάσεις σε μεταβλητές που δεν μπλέκονται μεταξύ τους με περιορισμό ανίσωσης, να είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Άρα εδώ, τώρα αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και παρατηρήσουμε ότι έχουμε ακόμα πρόβλημα, όπως εδώ, θα πάμε και θα ξανά αντικαταστήσουμε τώρα με τη σχέση 3 το Β, και θα μας βγει 2γ συν γ συν S2 συν S1 συν S2 ίσον με το 100. Οπότε το τελικό μου αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει είναι 3γ συν 2 φορές το S2 συν το S1 ίσον με το 100. Και τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Παρατηρήστε ότι σε αυτήν εδώ την εξίσωση οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Άρα αυτός είναι και ο στόχος όταν λύνουμε αυτήν εδώ την άσκηση. Αυτή μπορούμε να την πάμε τώρα στρωτά με τη μεθοδολογία που ξέρουμε. Δηλαδή λέμε ότι αυτή γράφεται Z1 και Z2 και Z3 ίσον με το 100, όπου το Z1 αντιστοιχεί στο 3γ, το Z2 στο 2S2 και το Z3 στο S1. Άρα είμαι έτοιμος να γράψω απαριθμητές. Γράφουμε λοιπόν τους απαριθμητές για αυτή την εξίσωση. Όπως είδαμε ότι μοντελοποιούμε μια εξίσωση με συντελεστές. Οι απαριθμητές έχω ότι ο απαριθμητής για το Z1 πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 3, οπότε ο απαριθμητής είναι 1, θυμίζω ότι το 0 είναι πολλαπλάσιο του 3, συν χ στην τρίτη, συν χ στην έκτη, συν κτλ. Κτλ. Και θα φτάσω μέχρι το χ στην 99. Για το Z2 τώρα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 2, άρα ο σωστός απαριθμητής είναι 1 συν χ τετράγωνος συν χ τετάρτης συν κτλ. Κτλ. Συν χ στην 100. Για το Z3 εδώ δεν έχω περιορισμό, έτσι, γιατί ο συντελεστής είναι η μονάδα. Άρα ο απαριθμητής μου είναι 1 συν χ συν χ τετράγωνος συν κτλ. Κτλ. Συν χ στην 100. Και τώρα η άσκηση έχει τελειώσει, διότι η γεννήτρια συνάρτηση είναι να παρουσιάσω το γινόμενο των προηγούμενων παραστάσεων, ενώ ο όρος του οποίου αναζητώ το συντελεστή είναι όσα μοιράζω, όσες οι μονάδες της εξίσωσης τελικής, άρα είναι του χ εις την 100 στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης.